Σε επαγρύπνηση βρίσκεται από χθε το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου λόγω των αυξημένων ανέμων που πνέουν στο νομό. Με τον υποδιοικητή τη υπηρεσία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή προ όλου, ειδικότερα όσον αφορά την ελεγχόμενη καύση, καθώ ελοχεύει ο κίνδυνο πυρκαγιά. Σήμερα, επειδή πνέουν έντονοι νότιοι άνεμοι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ελεγχόμενη καύση και είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιείται καθόλου ελεγχόμενη καύση σήμερα σε πολύματα κλαδεμάτων καλλιέργειών, καθότι οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιάς. Συναγερμόσημαν εχθέ το βράδυ στην πυροσβεστική καθώ ξέσπασε πυρκαγιά σε δωμάτιο εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου στο Ατσιπόπουλο. Με την επέμβαση τη υπηρεσία να είναι άμεση, θέτοντα τη φωτιά υπό έλεγχο μέσα σε λίγα μόλι λεπτά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα τη υπηρεσία μα, όπου μέσα σε λίγα λεπτά τέθηκε πυρκαγιά υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά ήταν σε δωμάτιο ισογείου περιορίστηκε εκεί, δεν μεταδόθηκε σε παρακείμενα, προφανώ ούτε σε διπλανέ ιδιοκτησίε. Για την πλήρη κατάσβεσή τη, έτσι και την επαγρύπνηση της, σχετική, την οποία διαφυλάσσουμε ένα ενδεχόμενο επανεκδήλωσή τη, διήρκησε περίπου δύο ώρε η όλη η επιχείρηση. Παράλληλα, σήμερα νωρί το μεσημέρι, ακόμα ένα περιστατικό κινητοποίησε του πυροσβέστε στα Καπεδιανά Ρεθύμνου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, πιθανότατα λόγω ελεγχόμενη καύση, όπου τα υπολείμματα των καλλιεργειών επεκτάθηκαν σε παρακείμενη δασική, χωρί ευτυχώ να προχωρήσει πολύ και με την πυροσβεστική υπηρεσία να προβαίνει στην άμεση κατάσβεσή τη.